Και πάμε στην Αρτεμίου μας, που έχει γίνει κάτι Αρτεμίου, πάρα πολύ ωραίο. Που παρέα βέβαια και με την Αστάζια Χριστοδούλου, τη σκηνοθέτητα του Κάρματος, ετοιμάζονται για τέταρτο κύκλο Κάρματος και βρέθηκαν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ουσιαστικά για μια συνεδρία με τους φοιτητές στο μάθημα της κοινωνιολογίας, με φοιτητές και κόσμο, για να συζητήσουν αυτό το πράγμα, το έγκλημα στην κοινωνία και ποια είναι και η, ουσιαστικά το πώς αποτυπώνεται σε μια κοινωνία. Μίλησαν άνθρωποι για τις εμπειρίες τους, είχε έτσι και μεγάλη συγκινησιακή φόρτιση η συγκεκριμένη ημέρα. Έχουμε πλάνα από αυτή την ημέρα, από αυτή την ομιλία και πάμε να τα δούμε. Το Κάρμα, η επιτυχημένη σειρά του Αλφα Κύπρου, βασισμένη σε στιγερά εγκλήματα που σημάδεψαν το νησί μας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα δικά μας βήματα είναι μια δεξαμενή τεράστια. Δείχνει στοιχεία, οπότε δεν μπορεί να μπερθείς προσωπικά. Είστε περισσότερος κόσμος από ό,τι περιμέναμε. Διοργανώθηκε αυτή η συνάντηση από τον Όμιλο Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ήταν κάτι φοβερά συγκινητικό. Πρώτα απ' όλα το πώς κατεβαίνει, το πώς μιλά αυτή η σειρά που κάνουμε το Κάρμα στη νεολαία. Μείναμε 3 ώρες, μέχρι τις 10-10.30 το βράδυ ήμασταν εκεί. Και τα συναισθήματα που μας πλημμυρίζουν είναι και συγκίνηση, αλλά και ένα πράγμα ότι κάτι καλό γίνεται. Και χαρήκαμε πάρα πολύ για την τιμή που μας έχουν κάνει. Δεν ξέρω αν ξαναέγινε σε Πανεπιστήμιο Κύπρου να αναλύουν επεισόδια μιας κυπριακής σειράς. Το επεισόδιο που δείξαμε είχε να κάνει με την ψυχογραφία, με τη ζωή ενός παιδιού που είχε δεχτεί μπούλινγκ στο σχολείο και βία στο σπίτι. Και ίσως αυτό που είδαμε να ξεκλείδωσε κάποια άτομα να μοιραστεί, όπως είπες και εσύ, ο καθένας τα βιώματα του, και το ένιωσε ότι λειτουργήσε σαν μια ομαδική ψυχοθεραπεία. Και με σόκαρε στην αρχή λίγο. Αλλά από την άλλη ήταν πάρα πολύ όμορφο. Θυμάμαι έναν άτομο που μας εκμυστηρεύτηκε ότι μετά που είδε το επεισόδιο πόσον τον άγγιξε, διότι μπορούσε να ταυτιστεί και με την πλευρά του θύματος, διότι υπέστη ο ίδιος και μπούλινγκ και βία, και με την πλευρά του θήτη όμως μπορούσε να ταυτιστεί, διότι ένιωσε ότι μεγαλώνοντας πήρε το ρόλο του θήτη αντί του θύματος, διότι όλα αυτά που βίωσε μικρός, μεγαλώνοντας, τα έπραξε και ο ίδιος. Βρήκε το θάρρος και το είπε, το μοιράστηκε, και το ελπιδοφόρο μήνυμα του ήταν ότι το κατάλαβα, στεναχωρήθηκα που το έκανα, το σταμάτησα και ζήτησα συγγνώμη σε αυτούς που υπήρξα ο δράστης. Το λόγο για τον τίτλο της σειράς τον έχει η κυρία από εδώ, ερχές με μήνα. Είμαστε όλοι πίσω από το μόνιτο και βλέπεις άλλες 5-6 γενείς πίσω να κάνουμε τις μίξες μας, να λέμε να με ενοχλούνται. Στον τέταρτο κύκλο γυρισμάτων που αρχίζουμε σε λίγες μέρες, από τη Δευτέρα 30 του Γενάρη πάμε ξανά γυρισμά, αρχίζει ξανά το τέταρτος κύκλος του Κάρματος, θα αγγίξουμε θέματα ίσως λίγο πιο τολμηρά από ό,τι προηγούμενες χρονιές. Το Κάρμα επιστρέφει για να δείξει και άλλες σοκαριστικές αλήθειες που δυστυχώς συμβαίνουν στον τόπο μας. Που δυστυχώς συμβαίνουν, είναι ναι. Φρικτό. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που επιστρέφει φυσικά το Κάρμα. 30 του μήνα, όπως μας είπε και η Αρτεμίου μας, ξεκινούν ξανά τα γυρίσματα και είναι και πάρα πολύ τιμητικό και για όλη την ομάδα που δουλεύει για το Κάρμα, αλλά και για την ίδια την Χριστιάνα και για την Αστάζια, όπως είδαμε στα πλάνα, που δέχτηκαν αυτή την πρόσκληση να μιλήσουν και να μοιραστούν όλη αυτή την εμπειρία. Και να ανοιχτούν και λοιπά. Λοιπόν,